Φανταστείτε να βρίσκεστε σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο. Ζωηρές συζητήσεις ανταλλάσσονται και το συνηθισμένο βουητό της ζωής απλώνεται στο χώρο. Ξαφνικά κάτι αλλάζει. Όχι με τη φυσική έννοια, αλλά με τρόπο που είναι σχεδόν ανεπαίσθητος, σαν ένα ενεργειακό κύμα που σαρώνει το περιβάλλον. Το δωμάτιο γίνεται πιο ήσυχο, όχι εξαιτίας της μείωσης του θορύβου, αλλά λόγω μιας αόρατης παρουσίας που τραβάει την προσοχή χωρίς να αρθρώσει λόγο. Όσοι βρίσκονται στον χώρο εύνης γίνονται πιο συγκρατημένοι, σαν κάτι να τους έχει τραβήξει την προσοχή. Τι έχει συμβεί? Ποιος είναι αυτός που μόνο με την παρουσία του μπορεί να αλλάξει την ενέργεια που ήδη υπάρχει σε ένα περιβάλλον? Είναι αυτός που φαίνεται να δονείται σε διαφορετική συχνότητα, που φέρει μία αόρατη δύναμη που έλκει και αποθεί? Αυτός είναι ένας εκ των επιλεγμένων. Και εδώ ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα παράδοξο. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται μία διαδικότητα που κάνει ορισμένα άτομα τα οποία φέρουν τόσο έντονη ενέργεια να είναι σε θέση τόσο να εχμαλωτίζουν όσο και να αποθούν τους γύρω τους. Ακόμα και χωρίς να προφέρουν λέξη, η παρουσία τους γίνεται βαθιά αισθητή, αλλά όσο και αν προσελκύουν την προσοχή, αυτή η ίδια δύναμη συχνά δημιουργεί ένα φράγμα που τους χωρίζει από τους άλλους. Οι επιλεγμένοι διαθέτουν μία παρουσία που δεν έχει να κάνει απλά με κάποιο χάρισμα ή με τη γοητεία σε επιφανειακό επίπεδο. Διαθέτουν μία ενέργεια που κινείται σε βαθύτερα επίπεδα και που έχει τις ρίζες της στην αυθεντικότητα, την αυτογνωσία και σε μία βαθιά σύνδεση με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους. Αυτή η ενέργεια γίνεται έντονα αισθητή, χωρίς καν να μιλήσουν. Κάνουν τους πάντες που βρίσκονται κοντά τους να νιώσουν κάτι, μια άρρητη αντίχυση που υπερβαίνει τις συνηθισμένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Μπορεί να έχετε βιώσει αυτό το φαινόμενο στο παρελθόν. Κάποιος μπαίνει σε ένα δωμάτιο και ξαφνικά νιώθεις διαφορετικά. Είναι κάτι που δεν μπορείτε να ερμηνεύσετε. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός πως υπάρχει μια αλλαγή στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Η ενέργεια των επιλεγμένων είναι κάτι πολύ πιο έντονο και πολύπλοκο. Είναι σαν να δονούνται σε μια συχνότητα που αντιχεί στα βαθύτερα στρώματα της πραγματικότητας, με αλήθειες που συχνά κρύβονται κάτω από την επιφάνεια της καθημερινής ζωής. Η παρουσία τους κάνει τους άλλους να έρθουν αντιμέτωποι με τις δικές τους ανασφάλειες, φόβους και άλλη τα συναισθήματα. Είναι σαν οι επιλεγμένοι να λειτουργούν ως καθρέφτης, αντανακλώντας όχι μόνο αυτό που υπάρχει στην επιφάνεια, αλλά τα συναισθηματικά και πνευματικά βάθη που αφορούν σε αυτούς που συναντούν. Αυτή δεν είναι πάντα μια άνετη εμπειρία για τους γύρω τους. Ενώ κάποιοι μπορεί να αισθάνονται έμπνευση ή έλξη από την ενέργεια ενός επιλεγμένου, κάποιοι άλλοι μπορεί να αισθάνονται άβολα, ακόμα και να απειλούνται από την ένταση αυτού που αντανακλάται σε αυτούς. Το παράδοξο της έλξης και της απόθυσης. Αυτό είναι. Αυτή η διαδικότητα δημιουργεί μια μοναδική κοινωνική δυναμική για τους επιλεγμένους. Κατά κάποιο τρόπο η ενέργειά τους είναι μαγνητική. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι έλκονται από τη φύση τους. Είναι περίεργοι για το τι τους κάνει διαφορετικούς. Ιντριγκάρονται από το βάθος και την αυθεντικότητά τους. Αλλά από την άλλη, αυτή ακριβώς η ενέργεια μπορεί να τους αποθήσει, κάνοντάς τους να αποτραβηχτούν, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, επειδή απλά δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις αλήθειες που η παρουσία του επιλεγμένου ξυπνά μέσα τους. Οι επιλεγμένοι από τη μία ελκύουν σε ένα βαθύ επίπεδο τους γύρω τους και από την άλλη τους προκαλούν ανησυχία.
εμπνέουν θαυμασμό, αλλά προκαλούν και φόβο. Όχι φόβο με τη συμβατική έννοια, αλλά το είδος του φόβου που προέρχεται από το γεγονός ότι κάποιος τελικά καλείται να αντιμετωπίσει τα δικά του τρωτά σημεία. Η παρουσία κάποιου που ζει τόσο αυθεντικά, που δεν κρύβεται πίσω από κοινωνικές μάσκες ή επιφανειακές αλληλεπιδράσεις, μπορεί να είναι ενοχλητική για πολλούς. Αυτό οδηγεί σε ένα μοναδικό είδος απομόνωσης για τους επιλεγμένους. Αν και συχνά περιβάλλονται από ανθρώπους, μπορεί να αισθάνονται αποκομμένοι, σαν να υπάρχει ένα αόρατο φράγμα που τους χωρίζει από τους άλλους. Δεν είναι ότι απομονώνονται σκόπιμα ή ότι οι άνθρωποι τους αποφεύγουν. Πρόκειται για κάτι πιο αόριστο από αυτό. Το βάθος της ενέργειάς τους δημιουργεί ένα είδος συναισθηματικής απόστασης, μια λεπτή γραμμή μεταξύ του θαυμασμού και της αποξένωσης. Οι άνθρωποι μπορεί να τους θαυμάζουν από μακριά, αλλά διστάζουν να τους πλησιάσουν, φοβισμένοι για το τι θα μπορούσαν να διακρίνουν μέσα τους, μέσω της παρουσίας των επιλεγμένων, που λειτουργεί ως καθρέφτης. Ως αποτέλεσμα αυτού, πολλοί επιλεγμένοι βιώνουν μια βαθιά αίσθηση μοναξιάς. Αυτό δεν είναι το είδος της μοναξιάς που προέρχεται από το να είσαι σωματικά μόνος, αλλά μια πιο υπαρξιακή μορφή απομόνωσης. Μπορεί να περιβάλλονται από ανθρώπους, αλλά συχνά αισθάνονται παρεξηγημένοι, σαν κανείς να μην βλέπει να κατανοεί πραγματικά το βάθος της ύπαρξής τους. Η ενέργειά τους, ενώ είναι μαγνητική, δημιουργεί ένα φράγμα που εμποδίζει τον εύκολο σχηματισμό βαθύτερων συνδέσεων. Αυτή η απομόνωση δεν είναι πάντα κάτι που εκείνοι επιλέγουν. Είναι συχνά ένα υποπροϊόν της ενέργειας που μεταφέρουν. Το βάθος τους μπορεί να λειτουργεί εκφοβιστικά για τους άλλους και η αυθεντικότητά τους μπορεί να κάνει τις επιφανειακές αλληλεπιδράσεις να φαίνονται κούφιες και μη ικανοποιητικές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι επιλεγμένοι να λαχταρούν έντονα βαθύτερες συνδέσεις. Ωστόσο, δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπους που μπορούν να ταυτιστούν μαζί τους σε βαθύτερο επίπεδο. Και εδώ είναι που το παράδοξο εντείνεται. Αυτή ακριβώς η απομόνωση, αν και μερικές φορές επώδυνη, είναι επίσης πηγή τεράστιας δύναμης και μεταμόρφωσης για αυτούς. Η μοναξιά που βιώνουν μετατρέπεται σε μοναχικότητα. Παίρνοντας τη μορφή ενός χώρου για βαθιά ενδοσκόπηση, προσωπική ανάπτυξη και για ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Στην ησυχία της δικής τους συντροφιάς βρίσκουν τη σαφήνεια και την κατανόηση που μπορεί να προέλθει μόνο μέσω της ενδοσκόπησης. Ας εμβαθύνουμε τώρα στους λόγους που μπορεί οι γύρω τους να απομακρύνονται. Ένας από τους λόγους που οι επιλεγμένοι βρίσκονται συχνά μόνοι τους οφείλεται στο φαινόμενο του καθρέφτη που δημιουργεί η παρουσία τους. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η ενέργειά τους λειτουργεί ως καθρέφτης, αντανακλώντας τους άλλους όχι μόνο την εξωτερική τους φύση, αλλά και τον εσωτερικό τους κόσμο, τις ανασφάλειες, τους φόβους και τα άλλη τα συναισθήματά τους. Αυτό μπορεί να δημιουργεί ένα είδος ανησυχίας σε πολλούς ανθρώπους, καθώς οι περισσότεροι δεν είναι συνηθισμένοι να αντιμετωπίζουν αυτές τις βαθύτερες πτυχές του εαυτού τους σε τακτική βάση. Παρουσία των επιλεγμένων, οι άνθρωποι αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν μέρη του εαυτού τους που μπορεί να μην είναι έτοιμοι να αναγνωρίσουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια ενστικτόδη υποχώρηση. Οι άνθρωποι μπορεί να αποσυρθούν, να αποφύγουν την οπτική επαφή ή να αποφύγουν βαθύτερες συζητήσεις επειδή η ένταση της ενέργειας του επιλεγμένου είναι υπερβολική για να τη χειριστεί κανείς. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να συνδεθούν, αλλά μάλλον ότι δεν είναι ακόμα έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις αλήθειες που φέρνει στην επιφάνεια η παρουσία του επιλεγμένου.
αυτή την υποχώρηση μπορεί κάποιοι επιλεγμένοι να την εκλάβουν ως απόρριψη. Μπορεί να αναρωτιούνται γιατί, παρά τις καλύτερες προσπάθειές τους να συνδεθούν, οι άλλοι φαίνεται να απομακρύνονται. Αλλά αυτή η αποστασιοποίηση δεν αντανακλά την αξία τους. Αντίθετα, είναι μία αντανάκλαση της έλλειψης ετοιμότητας του άλλου ατόμου να αντιμετωπίσει το δικό του εσωτερικό κόσμο. Οι επιλεγμένοι πρέπει να μάθουν να αποδέχονται αυτή τη δυναμική ως φυσικό μέρος του ταξιδιού τους, κατανοώντας ότι δεν θα είναι όλοι έτοιμοι να τους συναντήσουν στο βαθύ επίπεδο που βρίσκονται. Πολλοί επιλεγμένοι φτάνουν να αγκαλιάσουν τη μοναξιά τους, όχι ως τιμωρία, αλλά ως μονοπάτι προς την ανάπτυξή τους. Αν και η απομόνωση που νιώθουν μπορεί να είναι οδυνηρή, αυτή τους παρέχει επίσης μία μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο με τρόπο που λίγοι άλλοι το κάνουν. Στη μοναξιά βρίσκουν το χώρο να στοχαστούν, να εμβαθύνουν και να συνδεθούν με τις βαθύτερες αλήθειες τους. Αυτή η διαδικασία ενδοσκόπησης τους είναι απαραίτητη. Χωρίς τους περισπασμούς των επιφανειακών αλληλεπιδράσεων, είναι σε θέση να βουτήξουν βαθιά στο δικό τους ψυχισμό, εξερευνώντας τα βαθύτερα στρώματα των σκέψεων, των συναισθημάτων και των εμπειριών τους. Σε αυτό το χώρο της μοναξιάς βρίσκουν διάβια, σοφία και προσωπική μεταμόρφωση. Είναι η ώρα να επαναφορτιστούν, να βελτιώσουν την ενέργειά τους και να επανασυνδεθούν με τον αληθινό τους εαυτό. Κατανοούν ότι το ταξίδι τους δεν αφορά στην αναζήτηση εξωτερικής επικύρωσης ή έγκρισης, αλλά στην καλλιέργεια μια εσωτερικής δύναμης που προέρχεται από τη γνώση του ποιοι πραγματικά είναι στον πυρήνα τους. Ενώ συχνά βιώνουν την απομόνωση ως φυσική συνέπεια της ενέργειάς τους, πολλοί φτάνουν επίσης σε ένα σημείο όπου συνειδητά την επιλέγουν και τη μετατρέπουν σε επιλογή, σε μοναχικότητα δηλαδή. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή στο ταξίδι τους. Αντί να βλέπουν τη μοναξιά ως κάτι που τους επιβάλλεται, αρχίζουν να τη βλέπουν ως μια σκόπιμη επιλογή, έναν τρόπο να προστατεύσουν την ενέργειά τους και να διατηρήσουν την αυθεντικότητά τους. Σε έναν κόσμο που είναι συχνά θορυβώδης και γεμάτος περισπασμούς, οι επιλεγμένοι αναγνωρίζουν τη σημασία της αποχώρησης από το χάος και της έβρεσης καταφυγίου στη μοναχικότητα. Αυτό δεν είναι μία πράξη αποφυγής, αλλά μάλλον μία συνειδητή απόφαση για τη διατήρηση της ουσίας τους. Επιλέγοντας να περάσουν χρόνο μόνοι, δημιουργούν χώρο για να ανθίσει η δημιουργικότητά τους, να διευρυνθεί ο νους τους και για να συνδεθούν οι ψυχές τους με κάτι μεγαλύτερο. Αυτή η εκούσια μοναξιά τους επιτρέπει να καλλιεργήσουν μία βαθύτερη αίσθηση αυτογνωσίας και εσωτερικής γαλήνης. Μαθαίνουν να ακούν τη δική τους εσωτερική φωνή, να εμπιστεύονται τη διαίσθησή τους και να ακολουθούν το δικό τους μονοπάτι, ακόμα και όταν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες της κοινωνίας. Στη μοναχικότητα βρίσκουν την ελευθερία να είναι αυτό που πραγματικά είναι, χωρίς την πίεση να συμμορφωθούν με κοινωνικές νόρμες. Από την άλλη, το ότι αγκαλιάζουν τη μοναχικότητα δεν σημαίνει ότι απορρίπτουν όλες τις συνδέσεις με τους άλλους. Αντίθετα, εκτιμούν τις βαθιές ουσιαστικές σχέσεις περισσότερο από κάθε άλλον. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά επιλεκτικοί σχετικά με τα άτομα που επιτρέπουν να βρίσκονται στον εσωτερικό τους κύκλο. Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι όλοι ικανοί να τους συναντήσουν στο ίδιο επίπεδο και έτσι επιλέγουν προσεκτικά τις συνδέσεις τους. Για αυτούς, η ποιότητα υπερισχύει πάντα της ποσότητας όταν πρόκειται για τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν ενδιαφέρονται να έχουν πολλές επιφανειακές επαφές, αλλά μάλλον να χτίσουν μερικές βαθιές και αυθεντικές σχέσεις με ανθρώπους που κατανοούν και εκτιμούν την έντασή τους. Αυτές οι συνδέσεις βασίζονται στον αλληλοσεβασμό,
στην εμπιστοσύνη και σε μια κοινή δέσμευση για ανάπτυξη και αυθεντικότητα. Οι επιλεγμένοι γνωρίζουν καλά ότι δεν μπορούν να αναγκάσουν τους άλλους να τους καταλάβουν ή να τους αποδεχθούν, αλλά ξέρουν επίσης ότι υπάρχουν συγγενικά πνεύματα εκεί έξω που αντιχούν με την ενέργειά τους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν πτωούνται από το βάθος τους, αλλά εμπνέονται από αυτό. Αναζητούν αυτά τα συγγενικά πνεύματα και όταν τα βρίσκουν, σχηματίζουν δεσμούς μαζί τους που είναι άρρηκτοι, σφυριλατημένοι μέσα από κοινές εμπειρίες και μία αμοιβαία αναγνώριση του εσωτερικού φωτός του άλλου. Τελικά το ταξίδι των επιλεγμένων είναι ένα ταξίδι εσωτερικής δύναμης, αν και μπορεί να βιώσουν μοναξιά, απομόνωση και απόρριψη. Αναδύονται από αυτές τις εμπειρίες πιο δυνατοί και πιο ανθεκτικοί. Μαθαίνουν να βρίσκουν δύναμη όχι μέσω της αποδοχής των άλλων, αλλά μέσω της δικής τους αυθεντικότητας. Γίνονται ακλόνητοι, γιωμένοι σε μια αίσθηση σκοπού που προέρχεται από μέσα τους. Κατανοούν ότι ο δρόμος τους δεν είναι πάντα εύκολος, όμως είναι ένα μονοπάτι που οδηγεί σε μια βαθιά μεταμόρφωση. Μέσα από τη μοναξιά τους ανακαλύπτουν τη δική τους δύναμη, τη δική τους σοφία και το δικό τους εσωτερικό φως. Γίνονται φάροι της αλήθειας, καθοδηγώντας τους άλλους, όχι με λόγια, αλλά με το παράδειγμα της ζωής τους. Αν σας αρέσει το βίντεο που παρακολουθείτε, μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι μας πατώντας like, κάνοντας εγγραφή και κοινοποιώντας το. Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, παρακαλώ ελέγξτε εάν η εγγραφή σας και οι ειδοποιήσεις σας παραμένουν ενεργές. Σας ευχαριστώ. Μια άλλη σημαντική πτυχή του ταξιδιού του επιλεγμένου είναι η αναπόφευκτη πνευματική αφύπνιση. Η μοναξιά που βιώνουν συχνά γίνεται το γόνιμο έδαφος για αυτό το ξύπνημα. Όταν οι περισπασμοί του εξωκόσμου εξαφανίζονται και μένουν μόνοι με τον εαυτό τους, αρχίζουν να κάνουν βαθύτερες ερωτήσεις σχετικά με το σκοπό τους, τη φύση της ύπαρξής τους και τη σύνδεσή τους με το σύμπαν. Αυτή η πνευματική εξερεύνηση τους οδηγεί σε μια μεγαλύτερη κατανόηση της αποστολής της ψυχής τους στη γη. Συνειδητοποιούν ότι η απομόνωσή τους δεν είναι τιμωρία, αλλά μία προετοιμασία, ένα είδος μοίησης σε ένα υψηλότερο επίπεδο συνείδησης. Μέσα από τη μοναξιά αποκτούν πρόσβαση στη σοφία και τη διορατικότητα που μπορούν να βρουν μόνο όσοι είναι αρκετά γενναίοι για να περπατήσουν μόνοι τους στο μονοπάτι. Μέσα από αυτή την αφύπνιση οι επιλεγμένοι συχνά αισθάνονται μια ακλόνητη αίσθηση του σκοπού. Μπορεί να μην γνωρίζουν πάντα ακριβώς ποια είναι η αποστολή τους, αλλά έχουν μια εσωτερική γνώση ότι βρίσκονται εδώ για έναν λόγο πέρα από τους συνηθισμένους. Αυτή η αίσθηση του σκοπού τροφοδοτεί τη δύναμή τους ακόμα και μπροστά στις ανεξοότητες. Καθώς εμβαθύνουν στην πνευματική του σύνδεση, καταλαβαίνουν ότι το ταξίδι τους δεν αφορά μόνο στη δική τους προσωπική ανάπτυξη, αλλά και στην εξυπηρέτηση ενός ανώτερου σκοπού. Είτε αυτός μεταφράζεται στο να βοηθούν άλλους να αφυπνιστούν στις δικές τους δυνατότητες, διαχέοντας φως σε έναν κόσμο που συχνά σκιάζεται από αρνητικότητα, είτε μεταφράζεται στη δημιουργία αλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή η πνευματική αποστολή γίνεται το φως καθοδήγησής τους, προσφέροντάς τους κατεύθυνση και παρηγοριά, ακόμα και όταν ο δρόμος που ξεδιπλώνεται μπροστά τους φαντάζει αβέβαιος. Αγκαλιάζοντας αυτό το ρόλο, οι επιλεγμένοι βιώνουν βαθιά εκπλήρωση και ειρήνη, γνωρίζοντας ότι βρίσκονται ακριβώς εκεί που προορίζονταν να είναι. Στην τελική, οι επιλεγμένοι δεν χαρακτηρίζονται από τη μοναξιά τους, αλλά από την ικανότητά τους να βρίσκουν δύναμη μέσα από αυτήν. Είναι αυτοί που περπατούν στον κόσμο με ήρεμη αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι το ταξίδι τους είναι μοναδικό. Μπορεί να είναι απομονωμένοι, αλλά δεν είναι ποτέ πραγματικά μόνοι.
γιατί φέρουν μέσα τους μία σύνδεση με κάτι πολύ πιο μεγαλειώδες. Και σε αυτό το πλαίσιο βρίσκουν όλη τη συντροφικότητα, όλη τη δύναμη και όλο τον σκοπό που θα χρειαστούν στο ταξίδι τους.